Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και είναι μυστήριο διότι δια του τρόπου αυτού ο εξομολογούμενος παίρνει άφεση αμαρτιών, ανανεώνεται και προοδεύει στην πνευματική ζωή. Το μυστήριο έχει τις αρχές του βέβαια στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός άρχισε το κηρύγμα του με το να πει «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Πράγμα βέβαια το οποίο είχε προηγηθεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Είναι ανάγκη να συγχωρείται η αμαρτία, είναι ανάγκη να ανανεώνεται ο άνθρωπος, διότι από τα πιο αρχαία χρόνια ο άνθρωπος έχει το αίσθημα της αμαρτωλότητος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν εξηλαιώσεις, αλλά και άλλοι λαοί καθ' όλη την ιστορία είχαν παρόμοιες εξηλαιώσεις για την άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση είναι απαραίτητο στοιχείο της μετανοίας, είναι η εξαγόρευση. Μετάνοια βέβαια εννοεί αλλαγή πνεύματος, αλλαγή τρόπου ζωής. Αλλά η μετάνοια εξυπακούει ότι ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη, μια κρίση μέσα του και προσπαθεί να ανανεωθεί. Η Εκκλησία είναι ένα από τα καλύτερα μέσα, το καλύτερο μέσο στο οποίο μπορεί ο άνθρωπος να βρει συγχώρηση αμαρτιών, να βρει όμως παιδαγώγηση και να βρει και πνευματική θεραπεία. Πνευματική θεραπεία η οποία πολλές φορές επηρεάζει και τη θεραπεία του σώματος. Ο καλύτερος τρόπος να καταλάβει κανείς τις βιβλικές ρίζες του μυστηρίου είναι να αναφερθεί σε αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. «Άντινον αφήντε της αμαρτίας αφήντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτητε». Με άλλα λόγια, ο Χριστός έδωσε το δικαίωμα στην Εκκλησία του να συγχωρεί ή να μη συγχωρεί αμαρτίες. Εδώ ευρίσκεται η όλη βάση του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της δούλης του Θεού δέσποινας αφέσεως των αμαρτιών και συγχωρήσεως των εκουσίων και ακουσίων αυτής πλημελημάτων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτή άφηση των αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ληστείνε αυτήντε και εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Συ Κύριε. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, γέ του Θεού του ζώντος, ποιμήν και αμνέ, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο το δάνειον χαρισάμενος της θυσή, χριοφυλέτας και το μαρτωλό δούς άφεσιν αμαρτιών αυτής. Αυτός δέσποτα, άνες, άφες, συγχώρησον, τας αμαρτίας, τας ανομίας, τα πλημελήματα, τα ακούσια, τα εγνώση, τα εναγνία, τα εμπαραβάση και παρακουή γινόμενα παρά της δούλης σου τούτης. Και ήτι ως άνθρωποι σάρκα φορούσα και τον κόσμο νικούσα εκ του διαβόλου επλανήθη, είτε εν λόγο, είτε εν έργο, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία, είτε λόγον ιερέως κατεπάτησε, υπό κατάρων ιερέως εγένετο, είτε το ίδιο αναθέματι επέπεσεν η όρκο επίχθη, αυτός ως αγαθός και μνησί κακός δεσπότης, τούτη την δούλην σου λόγον λυθήνε ευδόκισον, συγχωρών αυτή και το ίδιο ανάθεμα και τον όρκο κατ' τον μέγα σου έλεος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε, υπάκουσον ημών δεωμένων της εις αγαθότητος, υπέρ της δούλης σου τούτης. Και πάριδε ως πολυέλεος τα πτέσματα αυτής άπαντα, απάλλαξον αυτήν της αιωνίου κολάσεως, σιγορύπας δέσποτα, όσα αν δύσετε επί της γης, έστε δεδημένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν ουρανό. Ότι σύ μόνος αναμάρτητος και σύ την δόξα να αναπέμπομαι, σύν τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό
και ζωπιός πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Εν εκέν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρτον ημών των επιούσιων, δώσε μη ξήμερον, και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φαλάτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ο Σωτήρ ημών, ο δια του προφήτου σου Νάθα μετανοήσαντι του Δαβίδ επί της ιδίης πλημελήμασι, άφησιν το ρησάμνος και του Μανασί, την επιμετάνιν προσευχήν δεξάμενος, αυτός και την δούλην σου δέσποινα, μετανοούσα εις έπραξε πλημελήμασι, πρόσδεξε την συνήθη σου φιλανθρωπία, παρορών πάντοτα αυτή πεπραγμένα, οφείς αδικίας και υπερβαίνων ανομίας. Σίγουρα είπας, Κύριε, ου θέλετε θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε γεζίν αυτόν, και ως εβδομικοντάκι σεπτά αφήνεται αμαρτήματα, επί ως η μεγαλοσύνη σου ανίκαστος και το έλεος σου αμέτρητον, εάν γαρανομίες παρατηρήσεις, τις υποστήσετε, ότι εσύ ο Θεός των μετανοούντων και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αδελφοί, διό ήλθες προς τον Θεόν και προς εμέ, μη εσκυνθείς, ου γαρε μη αναγγέλεις, αλλά το Θεό, ενώ ίστασε. Δέσποινα, μπορείς να αρχίσεις τώρα με την εξομολόγησή σου. Πάτερ, έχω την εντύπωση ότι το μυστήριο της μετανοίας είναι το λιγότερο χρησιμοποιούμενο και ίσως το πιο παρεξηγημένο μυστήριο της Εκκλησίας. Γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι όχι μόνο είναι παρεξηγημένο, αλλά υπάρχει πλήρης παρανόησης το τι είπα να πει μετάνοια, το τι είπα να πει εξομολόγησης. Γιατί δεν το εκτελούν οι άνθρωποι, γιατί δεν καταφέρουν στην εξομολόγηση, είναι μεγάλο θέμα. Το γεγονός είναι ότι είναι ένα από τα απαραίτητα, κατά τη γνώμη μου, μυστήρια. Γιατί? Διότι κάλλιστα αναφέρεται στην ανανέωση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, εάν θέλει να είναι ζωντανός. Όπως ακριβώς προσέχουμε την υγεία του σώματός μας και βιολογικώς αναπτυσσόμεθα και ταυτόχρονα φροντίζουμε για την υγεία μας, έτσι είναι και για το πνευματικό μέρος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως πνευματικό όν είναι εξελισσόμενο όν, και διανοητικός και πνευματικός. Αρχίζουμε από την πρώτη τάξη, προχωρούμε στην πέμπτη τάξη, τελειώνουμε το γυμνάσιο, πάμε στο πανεπιστήμιο και τελικά όταν φτάσουμε σε μεγάλη ηλικία, λέμε αυτό που είπε ο Σωκράτης. Ξέρω ένα πράγμα, ότι δεν ξέρω τίποτα. Το γεγονός είναι ότι εξελισσόμεθα διανοητικός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την πνευματική ζωή. Λοιπόν, δεν είναι αρκετό να πει κανείς ότι δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν έκανα. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε. Αποφεύγουμε τα αρνητικά, αλλά επιδιώκουμε τα θετικά στοιχεία. Είναι λοιπόν η μετάνοια και η εξομολόγηση προς όφελος του ανθρώπου. Μόνο όποιος δεν καταλαβαίνει τη σημασία του και την αξία του, το αποφεύγει. Πώς προετοιμάζεται κάποιος να εξομολογηθεί, πώς ξέρει ότι έχει αυτή την ανάγκη? Ο Θεός μας έχει δώσει ένα μεγάλο αγαθό που λέγεται συνείδησης. Και ο καθρέφτης της πνευματικής μας ζωής είναι ο καθρέφτης, είναι ακριβώς η συνείδησης. Όταν λοιπόν η συνείδησή μου λέγει ότι έκανα κάτι το οποίο είναι αμαρτωλό, που είναι
παράβασης, που είναι παρακοή, που με ελέγχει, είναι καιρός να πάω στην εξομολόγηση. Βέβαια, το θέμα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαίνεται εξ αρχής, για τον εξής λόγο. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με πορωμένη συνείδηση να έχει σκοτώσει και να νομίζει ότι δεν έκανε τίποτα κακό, εφόσον αυτόν που εσκότωσε τον είχε βρει. Αλλά είναι άλλος όμως που έχει τέτοια μεγάλη ευαισθησία, τέτοια καλλιέργεια, που κι αν ακόμη σκοτώσει μια μύγα, νιώθει ότι έκανε ένα έγκλημα και θα τρέξει την εξομολόγηση. Οι κακοί σκέψεις. Γιατί λέμε ότι ο Θεός να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, αυτές που κάναμε με τα χέρια μας, με τα έργα μας, με τα μάτια μας, με το νου μας. Εξαρτάται λοιπόν από την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Επειδή μιλήσατε για πνευματική εξέλιξη, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ηλικία που πρέπει ένας πιστός να αρχίσει να εξομολογείται? Είναι 5 χρονών, 10 χρονών? Δεν νομίζω ότι μπορείς να καθορίσεις με το χρόνο πότε πρέπει να αρχίσει να εξομολογείται ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που νιώθει ότι έκανε κάτι κακό. Εάν το παιδάκι των 5 ετών νιώθει ότι παρήκουσε τη μάνα του που του είπε «μην φας προτού φάμε όλοι μαζί» και το παιδί νιώθει μια ενοχή, γιατί όχι να μην εξομολογηθεί? Συγγνώμη, λοιπόν, συγχώρησέ με μάνα. Το καταλαβαίνει το παιδί ότι έκανε ένα σφάλμα, μια παρακοή. Οπότε λοιπόν εξαρτάται από τον άνθρωπο μάλλον παρά από την ηλικία. Βέβαια αναφερθήκατε στην συγγνώμη μάνα, είπατε. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί μυστηριακή εξομολόγηση, μυστηριακή μετάνοια. Είναι μια προσωπική... Ναι. Αν το παιδί όμως ακόμη νιώθει ότι αυτό πράγμα πρέπει να το πει και στον πνευματικό του, στον αιρέα του, γιατί κάλλιστα η προσευχή, η μυστηριακή πράξη είναι που δίνει την βεβαιότητα της συγχωρήσεως. Θα πει η μάνα, σε συγχωρώ παιδάκι μου, αλλά το παιδί είναι δυνατόν όμως να νιώθει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτή την συγχώρηση της μάνας. Βέβαια, αυτό είναι τώρα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ούτως ή άλλως όμως δείχνει ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος έχει ένα αίσθημα ενοχής. Και όταν αυτή η ενοχή γίνεται παγόβουνο, από στάλα γίνεται σταλακτήτης, νομίζω ότι είναι καιρός να πάει να εξομολογηθεί. Πάτερ, αναφερθήκατε στην αμαρτία και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί σήμερα βλέπουμε μία προοπτική που αποφεύγει την προσωπική ευθύνη. Αποφεύγει να σκέφτεται ότι η αμαρτία είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων, αλλά μεταθέτει την ευθύνη στους άλλους γύρω μας ή στην κοινωνία κλπ. Τι είναι αμαρτία? Πώς μπορούμε να το καθορίσουμε? Υπάρχει κάποιος κανόνας της Εκκλησίας που να μας λέει τι είναι αμαρτία? Πρώτα-πρώτα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την ψυχική καλλιέργεια, κάλλιστα μπορεί να περιοριστεί και να εξετάσει τον εαυτό του με βάση το δεκάλογο, έτσι. Τι λέει ο δεκάλογος? Παραβίασε το δεκάλογο. Αλλά δεν είναι αρκετό αυτό όμως. Μετά θα προχωρήσει στην επιτόρση ομιλία του Κυρίου. Θα προχωρήσει να δει όχι το τι δεν έκανα, αλλά το τι αν έχει παραλείψει να κάνει. Με άλλα λόγια, εντάξει, δεν έκλεψα, δεν έκανα την αμαρτία της κλοπής, αλλά έδωσα στο φτωχό, το ζητιάνο, επεσκιάθηκα τον άρρωστο, ευχάρηκα καλό στον συνάνθρωπό μου. Με άλλα λόγια, εάν δεν έχω την καλλιέργεια, θα περιοριστώ εις τους κανόνες. Εάν όμως τα έχω ξεπεράσει αυτά, τότε λοιπόν θα κοιτάξω ακριβώς πού έχω παραλείψει να κάνω το καλό. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός με τον νέο δικηγόρο που του λέγει τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια βασιλεία? Λοιπόν, και το λέει ο Χριστός, κοίταξε τις εντολές. Αχα, τις έχω τηρήσει όλες αυτές. Εντάξει. Λοιπόν, του λέει, αν θέλεις να γίνεις τέλειος, προχώρα παραπέρα. Υπάρχει κάποιος κανόνας στην Εκκλησία μας που να υποδεικνύει πόσο συχνά πρέπει να εξομολογούμαστε? Δεν υπάρχει κανόν αυτός καθεαυτός. Εξαρτάται πάλι από την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου. Πόσες φορές το χρόνο πας στο γιατρό σου? Θα πας στο γιατρό όταν υπάρχει ανάγκη. Ένας πονοκέφαλος δεν θα σε οδηγήσει στο γιατρό. Δεν είναι έτσι? Το ίδιο πράγμα, κατά τη γνώμη μου, συμβαίνει και με τη θεία εξομολόγηση. Όταν υπάρχει ανάγκη, θα μου το υπαγορεύσει η συνείδησή μου ότι πρέπει να εξομολογηθώ. Βέβαια, υπάρχουν συνήθειες, υπάρχουν τροποντινά, πιο πολύ καθορισμένες παραδόσεις. Ότι δηλαδή πρώτο κοινωνήσουμε να εξομολογηθούμε. 4 ώρες το χρόνο, όλα αυτά είναι πιο πολύ προϊόντα του χρόνου παρά διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Εξομολογούμε κάθε φορά που έχω ανάγκη να εξομολογηθώ. Και μπορεί να είναι μια φορά την εβδομάδα ή μπορεί να είναι μια φορά το χρόνο. Εξαρτάται πάλι από την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου.
Είναι η μετάνοια απαραίτητη, Πάτερ, σαν προϋπόθεση για την συμμετοχή μας στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας και ειδικότερα στη Θεία Ευχαριστία? Είναι, κατά τη γνώμη μου, για τον εξής λόγο. Διότι η μετάνοια πάνω απ' ανανέωσης. Ο Ιερός Χρυσόστομος έχει μια πολύ ωραία σύμβολη που λέγει «Αμαρτάνεις κάθε μέρα». Και ποιος δεν αμαρτάνει κάθε μέρα? Όλοι μας αμαρτάνομαι, είτε με τις πράξεις, ή με τους λόγους, ή με τις ενθυμίσεις. Λοιπόν, κάθε μέρα χρειάζεται η μετάνοια. Είναι απαραίτητη η μετάνοια και εξομολόγησης, όταν βέβαια τα αμαρτήματα είναι μεγάλα και τα οποία μας εμποδίζουν από την Θεία Ευχαριστία. Εάν όμως είναι αμαρτίες που δεν τις θεωρούμε, που ο πνευματικός δεν τις θεωρεί μεγάλες, μπορεί ο άνθρωπος να πάει να κοινωνήσει χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Πάτερ, επειδή μιλήσατε για την μυστηριακή μετάνοια, γνωρίζουμε ότι οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες δεν θεωρούν τη μετάνοια σαν ένα από τα μυστήρια. Εμείς πώς βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ ιδιωτικής και μυστηριακής μετάνοιας? Δεν μπορώ εγώ σαν πιστός να πάω στο σπίτι μου μπροστά στο εικονοστάσι, να προσευχηθώ, να ανοίξω την καρδιά μου, να ομολογήσω τις αμαρτίες μου και να δεχτώ συγχώρηση από τον Θεό? Ναι, και αυτή η μετάνοια είναι θεμετή, με τη μόνο διαφορά είναι ότι ο Χριστός έδωσε ρητή εντολή στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δίνει την επιβεβαίωση της συγχωρητικότητος. Εάν θα πάω μπροστά στην εικόνα, θα πω «Θεέ μου, συγχώραμαι», αλλά δεν ακούω φωνή να μου πει «Είσαι παιδί μου συγχωρεμένος». Εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται τη μετάνοια και εξομολόγηση μαζί ως μυστήριο αγνοούν το τι λέγει η ίδια η Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε την εντολή, έδωσε τη συμβουλή, έδωσε το δικαίωμα στους μαθητές του και ταυτόχρονα βέβαια συνέχεια στην Εκκλησία. Και είπε ξεκάθαρα, αυτούς που θα συγχωρείτε είναι συγχωρεμένοι, αυτούς που δεν θα συγχωρείτε δεν θα είναι συγχωρεμένοι. Με άλλα λόγια, σε αυτά τα βιβλικά χωρία βασίζεται το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Μετάνοια όμως είναι κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο. Εάν ο άνθρωπος δεν νιώσει μέσα του την κρίση και την ανάγκη της αλλαγής, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που λέμε τη στιγμή αυτή. Αναφέρθηκα προηγουμένως, μου φαίνεται, στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που λέγει ότι αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, η καθημερινή μας ζωή απαιτεί συνεχή μετάνοια. Αλλά ταυτόχρονα όμως μας υπενθυμίζει ένα πράγμα. Παλαιωθήκατε, λέγει, από τη ζωή σας, τη ζωή αμαρτίας, τις καθημερινές ρηχότητες της ζωής. Είναι καιρός να ανανεωθείτε. Πώς ανανεώνεται κανείς? Πάλι με τη μετάνοια και την εξαγόρευση. Η εξαγόρευση είναι εκείνη η οποία στην Εκκλησία δίδει την βεβαιότητα ότι οι αμαρτίες μας είναι συγχωρεμένες και αρχίζουμε μια νέα περίοδο στη ζωή μας. Άλλωστε, μετάνοια στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αλλαγή του νου, ανανέωση. Αλλαγή του νου, αλλά για να γίνει η αλλαγή του νου όμως χρειάζεται να νιώσει κανείς την κρίση ότι θα αλλάξει το νου του. Ποια είναι η θέση του ιερέας στο μυστήριο της μετανοίας? Ο ιερέας δεν είναι εκείνος ο οποίος συγχωρεί. Ο ιερέας είναι το όργανο για τις οποίες έρχεται συγχώρηση. Ο Θεός συγχωρεί. Και επί ευκαιρία μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι όλο μυστήριο βασίζεται προπάντων στην αγάπη, στη συγχωρητικότητα του Θεού ή στην άφατο φιλανθρωπία, όπως τη λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Λοιπόν, ο ιερέας δεν συγχωρεί, και αυτό είναι η διαφορά μεταξύ ημών και άλλων εκκλησιών. Γι' αυτό ο ιερέας ποτέ δεν λέγει «σε συγχωρώ». «Σε συγχωρεί ο Θεός διεμού του αμαρτωλού». Όπως λέμε το ίδιο πράγμα και στα άλλα μυστήρια. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού. Δεν λέγει ποτέ ο ιερέας «σε βαφτίζω». Στέφεται ο δούλος του Θεού. «Δεν σε νυφεύω εγώ, δεν σε παντρεύω εγώ» κλπ. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με την η χάρη, η συγχωρητικότητα είναι από το Θεό. Έρχεται όμως διαμέσου μια σωλήνωση, ένας μέσος. Ο ιερέας είναι το μέσο. Και εξ ονόματος της Εκκλησίας δίδει συμβουλές και παρέχει και την χάρη του Θεού. Πώς μπορεί ένας ιερέας να αποφασίσει αν ο εξομολογούμενος έχει πράγματι μετανοήσει και να του δώσει άφεση αμαρτιών? Ναι, είναι δύσκολο να ξέβρει ο ιερέας. Η διαφορά είναι η εξής όμως. Εξυπακούεται ότι καθένας που πηγαίνει να εξομολογηθεί
οδηγείται από πραγματική έφεση, παρακινείται ο ίδιος, έχει νιώθει την ανάγκη. Οπότε λοιπόν κάτι τον σπρώχνει. Δεν μπορεί ο ιερέας να αγνοήσει το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί. Είναι ενδεικτικό ότι κάτι συμβαίνει μέσα του. Υπάρχει μια τρικυμία μέσα του. Ο πνευματικός πρέπει να είναι πεπειραμένος άνθρωπος, ξέρει την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, όταν θα την εξομολογηθεί ο άνθρωπος, θα καταλάβει αν πράγματι είναι ειλικρινής ή όχι. Κατά κανόνα όμως, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, και θα μπορούσα να σου πω το εξής, ότι είχα εξομολογήσεις ανθρώπων που διάρκησαν 2 ώρες. Και άλλες εξομολογήσεις που διαρκούν 15 λεπτά ή 10 λεπτά. Εξαρτάται, λοιπόν. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πάνε για εξομολόγηση μόνο και μόνο για να δικαιολογηθούν και όχι για να δικηθούν. Ναι. Ναι, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να πει «Παππούλη, συγχώραμε, έχω κάνει τα πάντα». Βέβαια, αυτή δεν έξω. Αλλά ο καλός ιερεύς, ο πνευματικός ιερεύς που θέλει να τον βοηθήσει, θα κοιτάξει να τον βοηθήσει ώστε να ξεπλύνει τον εαυτό του, να ξεκαθαρίσει τον εαυτό του όλος διόλου. Γι' αυτό η Εκκλησία μας από την ευκαιρία δεν δίδει το δικαίωμα του πνευματικού σε οποιονδήποτε. Δεν είναι απλώς οι γνώσεις, είναι και η σοφία. Είναι και η αγάπη στον άνθρωπο, είναι η κατανόηση του ανθρώπου. Ο πνευματικός, ο εξομολόγος, πρέπει να είναι πολύ καταρτισμένος και ευαίσθητος άνθρωπος. Γιατί μπορεί να φέρει πολλούς ανθρώπους στην Εκκλησία, αλλά είναι δυνατόν όμως να διώξει και πάρα πολλούς. Πώς προετοιμάζεται ο ίδιος ο ιερέας? Μιλήσαμε για την προετοιμασία του πιστού, του εξομολογούμενου. Πώς προετοιμάζεται ο ιερέας για το μυστήριο της μετανοίας? Πρώτα-πρώτα, ο ιερέας είναι πραγματικός πατέρας. Πρέπει να συμπονεί. Πρέπει να συγκλαίει. Όταν λοιπόν ετοιμάζεται για το μυστήριο, ο ίδιος θα προσευχηθεί και θα παρακαλέσει τον Θεό να του δώσει φωτισμό, να τον ενισχύσει και με την πίστη, ταυτόχρονα όμως με αγάπη. Εάν ο ιερέας δεν έχει αγάπη για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι καλός πνευματικός πατέρας. Αυτή είναι η γνώμη μου. Διότι η εξομολόγηση δεν είναι απλώς μια δικαιοκρισία. Δεν είναι κριτής ο ιερέας. Είναι στοργή. Είναι πατέρας. Αντιπροσωπεύει και τον φιλάνθρωπο Θεό. Και αν λοιπόν δεν μπορεί να κατανοήσει τον άνθρωπο, δεν πρέπει να είναι εξομολόγος. Πώς δεσμεύεται ένας ιερέας για να κρατήσει το απόρριτο της μετανοίας, να κρατήσει μυστικό το περιεχόμενο μιας εξομολόγησης? Είναι αλήθεια ότι μερικοί χριστιανοί φοβούνται. Και φοβούνται επειδή δεν γνωρίζουν. Ένα είναι γεγονός, ότι ο καλός πνευματικός, ο καλός εξομολόγος είναι όπως είναι το καμίνι. Το καμίνι το οποίο φλέγεται και στο οποίο πετάς μέσα λίγα ξύλα και εξαφανίζονται. Ο πνευματικός έχει απόλυτο εχεμήθεια. Λοιπόν, εάν έχουν γίνει μερικά πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν, δεν απαιτεί ότι όλοι οι πνευματικοί είναι έτσι, κάθε άλλο. Αλλά η εχεμήθεια είναι απαραίτητο στοιχείο και πλεονέκτημα του πνευματικού, του ιερέως. Πάτερ, αν δεν κάνω λάθος, η μετάνοια είναι το μόνο μυστήριο που δεν έχουμε τη συμμετοχή της κοινότητας. Στα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας, όπως το βάπτισμα και ο γάμος, η κοινότητα έρχεται για να συμμετάσχει στο μυστήριο. Από όσο γνωρίζω, στην αρχαία Εκκλησία υπήρχε η εξομολόγηση που γινόταν δημόσια, μπροστά σε όλη την κοινότητα. Πώς φτάσαμε στην κατηδία εξομολόγηση? Ναι, καλά, στα αρχαία χρόνια όμως η κοινότητα ήταν πολύ μικρή και βεβαίως έχουμε τη δημόσια εξομολόγηση. Όταν όμως άρχισαν να πειθαίνουν οι χριστιανοί και το αδύνατο να έχεις δημόσια εξομολόγηση από 300 ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και εισήχθη η κατηδία εξομολόγηση. Όταν μιλάμε για αρχαία Εκκλησία, μερικές φορές νομίζω ότι έχουμε εσφαλμένη αντίληψη των αριθμών. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι την εποχή του Κωνσταντίνου οι χριστιανοί δεν ήσαν πάνω από 10% σε όλη την αυτοκρατορία. Ίσως 15% στην Ανατολή, 10% στη Δύση. Όταν μιλάμε για τις αποστολικές κοινότητες, η επιστολή του Παύλου στους Κορινθίους, πόσο μεγάλη ήταν η Εκκλησία στην Κόρινθο? Ίσως μικρότερα από την Αγία Τριάδα εδώ, από τις 95 οικογένειες. Η επιστολή προς Θεσσαλονικής, πόσο μεγάλη ήταν η κοινότητα των Θεσσαλονικαίων? Σε μικρές κοινότητες αυτό είναι δυνατόν βέβαια, η δημοσία εξομολόγησης. Αδέλφια είμαστε, σαν μια οικογένεια. Εξομολογείται ο άντρας παρουσία της γυναίκας και των παιδιών του. Και τα ανάπαλλην βέβαια.
Αλλά όταν μεγαλώσει όμως η οικογένεια, όταν μεγαλώσει η κοινότητα, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εισήχθη η κατηδίαν εξομολόγηση. Μιλήσατε για κατηδίαν εξομολόγηση και αυτό με φέρνει στην προσωπική επαφή, στην πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση που έχουμε στην ορθόδοξη πρακτική του μυστήριου της μετανοίας. Πολλοί μας βλέπουμε στις ταινίες ή στην τηλεόραση ότι τη ρωμαιοκαθολική πρακτική όπου ο εξομολογούμενος πηγαίνει στον ειδικό θάλαμο, ο ιερέας βρίσκεται στον θάλαμο δίπλα του και υπάρχει ίσως πιο πολύ άνεση για τον πιστό να εξομολογηθεί όσα έχει πράξει, επειδή δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Γιατί αυτή η διαφορά στην παράδοση μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι η δική μας Εκκλησία αποφεύγει τις διατάξεις του νόμου. Η θρησκεία δεν είναι νόμος. Η θρησκεία είναι αγάπη. Η θρησκεία είναι στρογή. Η θρησκεία είναι προσευχή. Η θρησκεία είναι πνευματικότητα. Λοιπόν, η δική μας Εκκλησία τονίζει την προσωπική επαφή μεταξύ του πνευματικού πατρός και των παιδιών του. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε την πρόσωπο προς πρόσωπο εξομολόγηση, διότι η εξομολόγηση είναι τελευταία αναλύση. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Δεν είναι απλώς μια συγχώρηση. Ταυτόχρονα είναι μια ευκαιρία για συμβουλευτική. Ο πατέρας συμβολεύει τα παιδιά του. Γίνεται όργανο συγχωρήσεως και μεταδόσεως της χάρτας του Θεού, αλλά ταυτόχρονα όμως από την εμπειρία του και από τις γνώσεις του προσπαθεί με κάθε τρόπο να συμβουλεύσει τα πνευματικά του παιδιά. Δεν είναι απλώς μια ανάγκη. Μπαίνεις μέσα στο θάλαμο και φεύγεις και λες «με συγχώρεσε». Όχι βέβαια. Είναι οικοδομή και δεν μπορεί να γίνει οικοδομή αν δεν υπάρχει προσωπική επαφή. Ένα άλλο θέμα που ίσως να προκαλεί αναστολές στο κατά πόσον θα έρθει ο πιστός να εξομολογηθεί είναι το θέμα της γνωριμίας με τον ιερέα. Πολλές φορές αισθανόμαστε ντροπή να έρθουμε στον ιερέα, ο οποίος μας γνωρίζει τόσα χρόνια στην ενορία μας και γνωρίζει την οικογένειά μας. Έχω τη δυνατότητα εγώ να διαλέξω κάποιον άλλο, να με αισθάνομαι ντροπή, άμα αισθάνομαι όχι άνετα στη σχέση μου με τον ιερέα. Έχω τη δυνατότητα να πάω και σε κάποια άλλη ενορία ή να βρω κάποιον άλλον εξομολόγο. Βεβαίως έχεις. Προτού όμως απαντήσω στο τελευταίο ερώτημά σου, να απαντήσω στον πρώτο και να υπενθυμίσω ένα πράγμα, ότι ο εξομολόγος δεσμεύεται από το απόρριτον. Με άλλα λόγια, ο ιερεύς είτε είναι ο πνευματικός σου, ο ιερεύς της κοινωνιτός σου, είτε είναι περιοδεύον, ό,τι ακούει και ό,τι γνωρίζει, δεσμεύεται και δεν επιτρέπεται να το αποκαλύψει, το απόρριτο της εξομολογήσεως. Δεύτερο πράγμα, ναι, εγώ θα προτιμούσα ο ιερεύς της κοινότητος να είναι όπως είναι ο πατέρας. Υπάρχει καλύτερο πρόσωπο για το παιδί από τον πατέρα του να πάει να πει τον πόνο του, τα προβλήματά του? Υπάρχει καλύτερο πρόσωπο από τη μάνα στην οποία πρέπει να καταφεύγει η κόρη για να πει τα προβλήματά της? Λοιπόν, ο πνευματικός είναι ακριβώς ό,τι είναι ο πατέρας και η μάνα μέσα στο σπίτι. Εάν βέβαια το παιδί, ο εξομολογούμενος ντρέπεται, και είναι φυσικό πράγμα να ντρέπεται κανείς. Όχι, δεν είναι άσχημο καθόλου να πάει σε άλλο πνευματικό, σε άλλη ενορία, επί του ευκαιρία για το λόγο αυτό. Από τα πιο αρχαία χρόνια η Εκκλησία μας υιοθέτησε το σύστημα των περιοδευών των ιεροκηρύκων ή πνευματικών. Στο Βυζάντιο έχουμε τους περιοδευτάς. Λοιπόν, και μέχρι τη σημερινή εποχή. Βέβαια, γι' αυτό επί την ευκαιρία κάθε τόσο καλούνται και πνευματικοί άνθρωποι από διάφορες ενορίες ή από επισκοπές ή από μοναστήρια για να έρθουν να εξομολογήσουν τον κόσμο, επειδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αλλά θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Όταν υπάρχουν καλές σχέσεις, όταν ο πνευματικός, όταν ο ιερέας της κοινότητος νιώθει τον κόσμο του, η οικογένειά του και ο κόσμος νιώθει τον ιερέα του σαν πατέρα του, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Όταν αμαρτάνουμε, Πάτερ, φυσικά επηρεάζουμε και τους άλλους γύρω μας. Πώς μπορώ να αντιδράσω εγώ, πώς πρέπει να αντιδράσω εγώ αν κάποιος έρθει και μου πει «συγχώρεσέ με, γιατί σε έχω βλάψει με αυτά που έχω κάνει ή με αυτά που έχω πει». Ποια είναι η θέση μου, η αντίδρασή μου σαν χριστιανού? Ο καλός χριστιανός
θα κάνει ό,τι έκανε ο Χριστός, θα κάνει ό,τι έκανε ο πρωτομάρτυρ Στέφανος. Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην, συγχώρησέ τους. Όταν μάλιστα, ποιος είμαι εγώ να μη συγχωρήσω. Αν πλέον εγώ αρνηθώ να συγχωρέσω, κάνω αμαρτία? Διαπράττεις αμαρτία, διότι πρώτα-πρώτα ο χριστιανισμός, η διαφορά χριστιανισμού και μη χριστιανικών θρησκειών έγκυται ακριβώς εις τη συγχωρητικότητα και την αγάπη. Τι μας λέγει ο Κύριος εις την Κυριακή Προσευχή? Να μας συγχωρήσει όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Αν δεν συγχωρούμε τους άλλους, τότε λοιπόν παραβιάζουμε μια πολύ βασική εντολή του Χριστού. Πάτερ, έχετε μερικές τελευταίες σκέψεις για την ανάγκη της μετανοίας και της εξομολογήσεως? Αυτό που είπαμε προηγουμένως, που το λέει τόσο όμορφα ο Χρυσόστομος. Αμαρτάνεις κάθε μέρα, να μετανοείς κάθε μέρα. Παλιώσες να ξεκαινοργηθείς, να γίνεις νέος άνθρωπος. Αυτό είπα να πει εξομολόγηση. Και όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα ακόμη. Για μένα, ο άνθρωπος είναι εξελισσόμενο όν. Όπως βιολογικά ξεκινάμε από το έμβριο και φτάνουμε δυστυχώς σε κάποια ηλικία και φεύγουμε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει με την πνευματική μας ζωή. Όταν οι Άγιοι λέγουν ότι προχωρήστε, όταν η Αγία Γραφή τονίζει έσεστε, γίγνεστε, όλα αυτά είναι εντολές να προοδεύουμε, να προχωρούμε, να εξελισσόμεθα πνευματικώς. Όταν μας λέγει η Αγία Γραφή, αγιέσαστε, τι εννοεί το αγιέσαστε? Είναι πορεία η πνευματική ζωή, όπως πορεία είναι και η διανοητική ζωή. Ξεκινάμε από την πρώτη τάξη και φτάνουμε στα πανεπιστήμια και προχωράμε για τα δοκτοράτα και δεν τελειώνει ποτέ η μόρφωσή μας. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ανεβαίνει συνέχεια και να φτάσει στη βουνοκορφή, ακριβώς θα το νιώσει αυτό πιο έντονα, πιο καλά. Για την ανάγκη της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Είναι καθημερινή ενασχόληση. Τέκνον μου πνευματικών, το τι εμεί ταπεινότητη εξομολογούμενον, εγώ ταπεινός και αμαρτωλός ούκ ισχύω, φιένε αμάρτημα επί της γης, ημί ο Θεός. Δια δε την θεόλεκτον φωνήν εκείνην, τη μετά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Ανάστασιν, γενωμένην προς τους Αποστόλους και λέγουσαν, αν τίνουν αφήτε τες αμαρτίας, αφήενται αυτής. Αν τίνουν κρατείτε και κράτηνται. Εις εκείνην και εμείς ταρούντες λέγομεν, ως εξ είπες τη εμή ελαχίστη ταπεινότητη και ως ουκ έφθασες υπήν, ή κατά άγνοιαν ή κατά λήθην, για δίποτε ο Θεός συγχωρήσει σοι εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Ο Θεός ο συγχωρήσας Δαβίδ διά νάθων του προφήτου, τα ίδια εξομολογήσαντι αμαρτήματα, και Πέτρο την άρνησιν κλάφσαντι πικρός, και πόρνη δακρύσαστη επί τους αυτού πόδας και τελώνη και ασώτο, αυτός ο Θεός συγχωρήσεις δε ημού του αμαρτωλού πάντα και το εντονή ενώνη και το μέλλοντι, και κατακρίτων σε παραστήσε εν το φοβερό αυτού βήματι, περί δε των εξαγορυφθέντων εγκλημάτων μηδεμίαν φροντίδων έχουν πορεύου εις ειρήνη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.